Εγώ θα πάρω το απόλυτο νούμερο. Από τα 14, τα 13 σχετίζονται με το εργοστάσιο στην Μπέλα. Θεωρώ ότι δεν μας ανησυχεί το νούμερο αυτό σαν απόλυτο, γιατί πλέον γίνεται σωστά η ιχνηλάτηση και θα γίνει ένας εγκλωβισμός των κρουσμάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά. Πλέον έχουμε την εμπειρία από το πρώτο κύμα, γιατί στο πρώτο κύμα δεν είχαμε στην περιοχή μας ούτε συμπαράσταση από τον ΕΟΔΗ και πηγαίναμε με δικές μας πρωτοβουλίες. Πλέον υπάρχει ο ΕΟΔΗ, ο κύριος Ρωμιόπουλος κάνει μία άριστη δουλειά, οπότε θεωρώ ότι ο εγκλωβισμός των κρουσμάτων σε συγκεκριμένη περιοχή θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση στον υπόλοιπο νομό. Κώστα, το ερώτημά μου είναι, σε 2-24 θα έχουμε το άνοιγμα των σχολείων. Είναι κάτι που σας τρομάζει, κάτι που σας ανησυχεί? Το άνοιγμα των σχολείων σημαίνει ότι τα παιδιά γυρίζουν στο φυσικό τους χώρο, εκεί που πρέπει να είναι, γιατί η μάθηση είναι το α και το ω για αυτά τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, εάν τηρηθεί η τριάδα μάσκα, απόσταση, πλήσιμο, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα είναι αυτή τη στιγμή εάν τα σχολεία έγκαιρα εφοδιαστούν με τα αντισηπτικά και τις μάσκες. Κατερίνα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια απορία όλοι μας και όλοι βέβαια. Πώς θα ξεχωρίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τη γρήπη της εποχής από τον κορονοϊό, καθώς τα συμπτώματα είναι περίπου ίδια μεταξύ τους? Είναι περίπου τα ίδια και οι θεραπείες διαφορετικές. Εκεί είναι το δίλημα. Άρα γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με το αντιγρυπτικό εμβόλιο σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Γνωρίζετε αν για το αντιγρυπτικό εμβόλιο θα υπάρχει επάρκεια? Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν το προηγούμενο διάστημα από φαρμακοποιούς και έλεγαν ότι λόγω του ότι πολλές εταιρείες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στο εμβόλιο του κορονοϊού, υπάρχουν φόβοι για έλλειψη. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω είναι ότι οι παραγγελίες είναι περισσότερες από πέρσι, αλλά δεν ξέρουμε εάν αυτές οι παραγγελίες θα παραδοθούν. Mm-hmm. Όσον αφορά τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή, και να κλείσουμε με αυτό γιατρέ, χωρίς να έχουμε μπει σαν περιοχή σε καταστάσεις που βιώνουν η Πέλα και η Μαθία, όπου είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, θεωρείτε πως είμαστε κοντά στο να γίνει πανελλαδική και η επιβολή της χρήσης μάσκας παντού? Η κατάσταση δηλαδή πάει να ξεφύγει? Θεωρώ ότι πανελλαδικό μέτρο πολύ δύσκολα θα υπάρξει. Θα πρέπει να ξεφύγουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα η τοπική αύξηση μέτρων θα υπάρξει και θεωρώ ότι εκεί θα μείνουμε. Τώρα κάτι τελευταίο. Τι θα λέγατε στον γονέα που θα στείλει το παιδί του στο σχολείο τη Δευτέρα, αλλά που διαφωνεί με τη χρήση της μάσκας? Έχουμε δει ότι σε όλες τις χώρες η μάσκα είναι απαραίτητο στοιχείο για να πάει το παιδί στο σχολείο. Είναι το προσωπικό lockdown του παιδιού απέναντι στον ιό. Άρα θα πρέπει να την ασπαστεί. Εγώ δεν θα καθίσω και να πω ότι είναι νόμος και πρέπει να τον εφαρμόσει. Θα πρέπει να προφυλάξει με τη μάσκα το παιδί τη δικιά του προσωπική υγεία και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.